Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Σας έχουμε ήδη προειδεάσει για τη συζήτηση που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, τον κύριο Νίκο Κοσμίδη. Είναι κοντά μας ο Νίκος ο Κοσμίδης, τον καλωσορίζουμε, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Το στούντιο και η συνάδελφος, η Γιώτα Κουτσομιχάλη. Τώρα, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, μάλλον πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να πούμε, Νίκο Κοσμίδη, ότι σε λίγα λεπτά της ώρας θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Πολωνικού Πολιτιστικού Ιδρύματος Αγία Μαρίνα, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στην Ξάνθη και θα παραστεί, θα είναι ομιλητής αν δεν κάνω λάθος, στην πολιτιστική εσπερίδα που διοργανώνει το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου. Και την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Και την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, φιλοξενείται ούτως ή άλλως στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης οικία Μάνου Χατζηδάκη η εσπερίδα αυτή. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μας ενημερώσει και ο Νίκος ο Κοσμίδης αλλά και ο κύριος Πάτρικ Πάνασιουκ. Σωστά, το είπα το όνομά του. Για την σημερινή εσπερίδα, νομίζω θα μας δοθεί η δυνατότητα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αγία Μαρίνα να μας δώσει έτσι ένα πολύ μικρό στίγμα της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Όχι της ελληνοορθόδοξης, της πολωνικής ορθόδοξης κοινότητας. Και το όμορφο είναι ότι θα το κάνει στα ελληνικά, καθότι τη είχαν ελληνομαθείς και απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, ίσα δηλαδή για να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον εν όψη όλων όσων θα ακούσουμε στη σημερινή εσπερίδα. Θα ξεκινήσουμε όμως από την εσπερίδα. Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι την επικοινωνία μας μαζί του, θα ζητήσουμε από τον Νίκο τον Κοσμίδη να μας ενημερώσει, ήταν κάτι για το οποίο είχαμε δεσμευτεί την προηγούμενη φορά που τον είχαμε ζωντανά κοντά μας, για την αποστολή από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Πολωνία. Επισκεφθήκατε το Μουσείο της Τρεμπλίνκα για μια ακόμη φορά, Νίκο Κοσμίδη. Εσύ εκπροσώπησες ουσιαστικά την Ξάνθη μέσω του Ιδρύματος. Δεν υπήρχε άλλο μέλος από την Ξάνθη στην αποστολή. Ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, πάρα πολλοί συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή. Ήταν μια πρώτη μαζεμένη, θα έλεγα, αποστολή, γιατί ήταν η πρώτη κίνηση που κάναμε να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Καβάλα και το Δίστομο. Και η πρόσκληση αυτή πρέπει να αναφέρω ότι, μάλλον η επίσκεψη έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος Αγία Μαρίνα και του κ. Πανάσιουκ, ο οποίος ζήτησε να γίνει μια πρώτη επίσκεψη μιας μικρής ελληνικής αντιπροσωπείας με ειδικό θέμα τους χώρους μνήμης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πολωνικής αντίστασης, και να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας, ο οποίος πρέπει να πω μάλιστα ότι αύριο θα επεκταθεί και με εκδήλωση για μαθητές γυμνασίου Λυκείου στην Καβάλα το πρωί. Με παρουσία του κυρίου Πανάσιουκ. Ο Δήμαρχος Καβάλας δεν ήταν παρόν, δεν μπόρεσε να παραστεί γιατί αύριο είχαν και ορκομοσία του στην Καβάλα. Σωστά, δεν ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας. Όχι, ήταν όμως ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν απόγονος επιζώντων από την σφαγή του Διστόμου και αντιδήμαρχος στο Δίστομο. Ήταν η μελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου, εκπρόσωπος της Εβραϊκής Κοινότητας Καβάλας και εγώ που εκπροσωπούσα το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και το πρόγραμμα Δράση Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, καθότι καταθέσαμε και ως πρόγραμμα ένα στεφάνι στο μνημείο της Τρεμπλίνκα. Ήταν ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πρέπει να σας πω. Σε επίπεδο χρόνου προσπαθήσαμε να καλύψουμε ό,τι προλαβαίνουμε να κάνουμε μέσα σε αυτές τις 6-7 μέρες που ήμασταν απάνω. Στη χιονισμένη Πολωνία. Στην χιονισμένη, αρκετά κρύα. Στο φωτογραφικό υλικό βλέπαμε και τα χιόνια. Και ήταν, ξέρεις, αυτό το παιχνίδι χιονιού και χώρου μνήμης είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί το χιόνι που είναι μια ευκαιρία παιχνιδιού σε τέτοιους χώρους είναι σαν ένα σάβανο, σαν ένα πέπλο πάνω σε νεκρική μορφή, έτσι θα το παραλήριζα. Μιλάμε τώρα για την Τρεμπλίνκα που αυτή τη στιγμή μάθαμε και πολύ νεότερα πράγματα. Γίνονται ανασκαφές αυτή την ώρα στο χώρο, μετά από μεγάλη προσπάθεια για να επιτραπεί να γίνουν ανασκαφές στο χώρο. Βρέθηκε ο χώρος, για πρώτη φορά πλέον ξέρουμε πού ήταν ο χώρος των θαλαμών αερίων στην Τρεμπλίνκα. Αυτό μέσα στους τελευταίους μήνες, είναι δηλαδή πολύ καινούργια έρευνα. Και ρωτήσαμε βέβαια το πώς θα συνεχίσει η πορεία κατασκευής του μουσείου που πρόκειται να ξεκινήσει στο μουσείο εκεί, στον χώρο της Τρεμπλίνκα και στον οποίο βέβαια θα μνημονευθούν και όλα τα ονόματα των Ελλήνων Εβραίων της δικής μας περιφέρειας. Αυτή είναι εκεί τους οδήγησαν όλους. Εκεί βρήκαν τραγικό θάνατο και οι Εβραίοι της Ξάνθης.
επιθυμία του μουσείου. Ως προς αυτό δεσμεύτηκε και ο Δήμος Καβάλας να βοηθήσει με τον κύριο Μεβοράχ που είναι εκπρόσωπος της Εβραϊκής Κοινότητας. Αλλά πέρα από την Τρεμπλίνκα επισκεφτήκαμε και μάλιστα θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε την επίσκεψή μας από έναν μαζικό τάφο στο Ορθόδοξο Κημητήριο, στον οποίο είναι μέσα εκτελεσμένα 140 παιδιά που είχαν βρει καταφύγιο άσυλο κατά την περίοδο της εξέγερσης της Βαρσοβίας και εκτελέστηκαν όλα από τους Γερμανούς. Μαζί με τον ιερέα, την οικογένεια και νωρίτες, 140 παιδιά σε ένα μικρό τάφο στο προάβλιο του ναού. Και αυτός είναι ένας από τους πολλούς, πάρα πολλούς σωματικούς τάφους που κανείς μπορεί να βρει στη Βαρσοβία. Δηλαδή η Βαρσοβία που πάει πια κόσμος σαν τουρίστες για να τη δουν, η οποία βέβαια είχε καταστραφεί σε θέμελα από τους Γερμανούς και ανοικοδομήθηκε με πολύ σεβασμό στην αρχιτεκτονική της ιστορία και στο φορτίο του αρχιτεκτονικού που είχε πρώτου πολέμου. Αυτό είναι αντιδιαστολή με το τι έγινε στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο με το δικό μας αρχιτεκτονικό φορτίο. Να ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις που πραγματικά ισοπεδώθηκαν επέλεξαν να ξαναχτίσουν τις πόλεις τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ήταν, σαν μια δήλωση ότι εμείς δεν υποκύπτουμε στην φρίκη του πολέμου. Μια πόλη λοιπόν που είναι χτισμένη πάνω στους νεκρούς κυριολεκτικά. Δηλαδή όπου περπατούσαμε μας λέγανε και εδώ υπάρχει τάφος, και εδώ υπάρχει τάφος, και εδώ υπάρχει τάφος. Εσάς, ναι. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έμεινε χαραγμένο στη μνήμη, κύριε Κοσμίδη, πάνω σε αυτές τις 6-7 μέρες που ήσασταν στην επίσκεψη? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μπορώ να πω ότι μας έμεινε σαν εντύπωση καταρχήν είναι το πόσο κοινή είναι η ιστορία Ελλάδος και Πολωνίας εκείνη την περίοδο. Αυτό λέγανε και όλοι οι εκπρόσωποι που συναντήσαμε, γιατί συναντηθήκαμε με υπεύθυνους μουσείων, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους δημοτικών αρχών, με μέλη του κοινοβουλίου, και λέγανε ότι η Ελλάδα και η Πολωνία πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω σχέσεις. Η Πολωνία είναι μια ανερχόμενη δύναμη στην Ευρώπη. Χθες είχαμε και την ορκομοσία του νέου της νέας ηγεσίας, έτσι, μετά την πολιτική αλλαγή που υπήρξε στην Πολωνία. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα και η Πολωνία, που βέβαια βρίσκονται μακριά στον γεωγραφικό χάρτη, πετάς 3 ώρες περίπου, 2,5 ώρες για να καταλήξεις από την Αθήνα στην Βαρσοβία. Εν τούτης όμως αυτή ο κοινός αγώνας που έδωσαν Έλληνες και Πολωνοί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη, και πρέπει να πω ότι οι Πολωνοί είναι πάρα πολύ περήφανος λαός. Έχουμε καμιά φορά την αίσθηση ότι οι Έλληνες αισθάνονται μόνο περηφάνεια για την ταυτότητά τους. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, και μάλιστα θα δεις πολλές φορές ότι η προβολή αυτής της περηφάνειας σε κάποιες χώρες σχεδόν σε σοκάρει ή σου δημιουργεί έτσι ένα ζήτημα πώς να τη διαχειριστείς, στο βαθμό που λες μα τι συμβαίνει, ας πούμε, και όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται τέτοια ζέστη για την ταυτότητά τους. Στην περίπτωση των Πολωνών είναι συγκεκριμένο, ήταν αυτά που υπέφεραν οι άνθρωποι. Είναι μια πραγματικά μαρτυρική χώρα, και σήμερα στην Ελλάδα βεβαίως τιμούμε και θρηνούμε τη μνήμη των θυμάτων της σφαγής των Καλαβρίτων, 80 χρόνια σαν σήμερα. Βλέπετε ότι όλα μας κυκλώνουν, όλες αυτές οι αναφορές, όλες αυτές οι μνήμες είναι διαρκώς παρούσες για όσους θέλουν να τις αφουγκραστούν, για όσους θέλουν να τις ακούσουν. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και με την έλευση του Πάτρικ. Σε κάθε πόλη θα έχουμε μια διαφορετική, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, εκδήλωση. Όλες όμως θα έχουν να κάνουν με την έννοια της μνήμης. Είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι θρησκευτική, είτε είναι ιστορική, είτε είναι μαρτυρική. Και βέβαια να χτίζονται γέφυρες μέσα από αυτές. Αυτό ξεχνάμε, Νίκο Κοσμίδη και φίλες και φίλοι, και ξανασηκώνουμε τα όπλα ο ένας ενάντια στον άλλο, νομίζοντας ότι τα σύνορα τα οποία καθορίστηκαν μετά από αυτές τις καταστροφές τις πολεμικές τις οποίες ζήσαμε, και δυστυχώς επαναλαμβάνω δεν θυμόμαστε όπως θα έπρεπε να θυμόμαστε, Νίκο Κοσμίδη, νομίζοντας λοιπόν ότι τα σύνορα μας επιτρέπουν να προχωρούμε σε τέτοιες βαρβαρότητες. Εγώ να πω το εξής. Ο Δήμαρχος της Καβάλας και ο Νίκος ο Κοσμίδης, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, τιμήθηκαν με ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Νίκο Κοσμίδη, δόθηκε για πρώτη φορά το βραβείο αυτό σε Έλληνες επισκέπτες εκεί της περιοχής. Μιλάμε για το μετάλλιο, ελπίζω να το λέω καλά, Meritorious for the Treblinka Museum. Το παρέλαβε λοιπόν, υποψιάζομαι, ο εκπρόσωπος του Δήμου, του Δημάρχου Καβάλας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
Με αυτό το μετάλλιο τιμήθηκε ο Θόδωρος Ιμουριάδης για την πρωτοβουλία του να συστήσει το δίκτυο πόλεων κατά του αντισημιτισμού και της διασποράς φυλετικού μίσους. Και τιμήθηκε και ο Νίκος Κοσμίδης για τη συμβολή του στην οικοδόμηση συνεργασιών του Μουσείου με φορείς της Ελλάδας και για το έργο του υπέρ της προαγωγής της ιστορικής μνήμης. Ο Νίκος Κοσμίδης, υποψιάζομαι, επέδωσε στο Μουσείο το αναμνηστικό μετάλλιο με το Θράκα Υπέα που απέστειλε ο Διευθυντής του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, ο κύριος Ανδρέας Μαντζάκος. Ακριβώς. Και... Είχαμε λοιπόν και αυτήν την παράμετρο. Είναι το αντίδωρο, θα μου επιτρέψει ο Νίκος ο Κοσμίδης να πω, αυτού του αφιερώματος μνήμης, το οποίο ουσιαστικά έχει δημιουργήσει όλο αυτό το δίκτυο τώρα, κύριε Κοσμίδη. Όλο αυτό το δίκτυο. Έχουμε τώρα κοντά μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Πολωνικού Ιδρύματος Αγία Μαρίνα. Είχαμε την πολυπληθέστατη αποστολή από το Μουσείο της Τρεμπλίνκα εδώ. Πολυπληθέστατη δεν ήταν, θέλω να είμαι ακριβής. Ήταν 3-4 άτομα τουλάχιστον σε εκείνο το αφιέρωμα, τουλάχιστον τόσους φιλοξενήσαμε εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν είχε κι άλλους. Η αποστολή παρτίζονταν από τον διευθυντή του μουσείου και τον επιστημονικό του συνεργάτη. Αυτό που υπάρχει σαν πρόθεση και υπήρχε φέτος, αλλά λόγω και των πολλαπλών εκλογικών διαδικασιών ήταν αδύνατο να το διοργανώσουμε, ήταν να κάνουμε μια πιο οργανωμένη πρώτη επίσκεψη. Όμως, ήδη αυτό πραγματοποιήθηκε σε κάποιο βαθμό με την επίσκεψη που υλοποιήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τρεμπλίνκα και η επιθυμία μας την επόμενη φορά είναι να μπορέσουμε να πάμε μια ομάδα νέων ανθρώπων απάνω στον χώρο, να ακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνουν όσα παιδιά επισκέπτονται οργανωμένα το Μουσείο της Τρεμπλίνκας, να δούνε χώρους μνήμης, αυτό που σας έλεγα στην Βαρσοβία, ότι περπατώντας τον δρόμο βλέπεις διαρκώς μνημεία και τα μνημεία δεν είναι απλώς αγάλματα, είναι χώροι ταφής. Είναι χώρο ομαδικής ταφής. Αυτό δεν το έχω συναντήσει, να σας πω, σε καμία άλλη πόλη. Και ξέρετε ότι έχω επισκεφτεί πάρα πολλούς τέτοιους χώρους. Ναι, μεν σε χώρους μαρτυρίου το συναντάς, αλλά συνήθως αυτοί είναι συγκεντρωμένοι. Συμμαζεμένοι σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο. Το να περπατάς σε μια πόλη και να βλέπεις διαρκώς αναφορές ότι εδώ είναι ομαδικός τάφος, εδώ είναι ομαδικός τάφος, εδώ είναι 1000 άτομα, εδώ είναι 500 άτομα, εδώ κτλ. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις εύκολα, αν δεν το δεις. Και βέβαια το θέμα είναι. Πόσο κανείς αλληλεπιδρά με αυτό, γιατί μπορεί να περνάς από ένα μνημείο και να γνωρίσεις την ύπαρξή του, να μην σου λέει τίποτα ένας αριθμός. Και απ' την άλλη να στέκεις και να σκέφτεσαι όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ πρέπει να το πω ότι όταν μας πήγαν Κυριακή πρωί πριν επισκεφτούμε την ελληνική κοινότητα Βαρσοβίας, και εκεί είχε έτσι ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση και η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία στο ελληνόφωνο παρεκκλήσι που υπάρχει για τους Έλληνες κατοίκους της Πολωνίας και της Βαρσοβίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Πολωνία ήταν και χώρος υποδοχής και πολιτικών προσφύγων μετά τον εμφύλιο. Αλλά υπάρχουν και σύγχρονοι Έλληνες. Συναντήσαμε Έλληνες που πηγαίνουν τώρα και ζουν πλέον στην Πολωνία. Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Οπότε υπήρξαν Έλληνες που επέλεξαν στα χρόνια της κρίσης οικονομικής να πάνε στην Πολωνία. Θυμίζω την αντίστροφη κατάσταση στη δεκαετία του 90, όταν υποδεχόμασταν εμείς Πολωνές και, να είμαι ειλικρινής, και μάλιστα με πολλές φορές και με ρατσιστικό πρόσημο, με σεξιστικό πρόσημο. Οι άνθρωποι που ζήσαν τη δεκαετία του 90 θυμούνται πώς αναφερόμασταν στις γυναίκες από την Πολωνία και την Ουκρανία. Το λέω αυτό γιατί βλέπετε πόσο αντιστρέφονται οι όροι. Οι Έλληνες υποδέχονταν μετανάστες και κάποια στιγμή γίνανε μετανάστες, γίνανε και στην Αλβανία μετανάστες. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η ιστορία είναι. Η ιστορία όχι μόνο κάνει κύκλους, αλλά πολλές φορές φέρνει και εκπλήξεις στη ζωή των ανθρώπων. Και εμείς έτσι συναντήσαμε και την ελληνική κοινότητα. Αλλά αυτή η επίσκεψη σε εκείνο τον ομαδικό τάφο αυτών των παιδιών, στον αύριο χώρο της Εκκλησίας. Τι να πω. Φαίνεται ότι σε συγκλώνησε, Νίκο Κοσμίδη. Ναι, γιατί ποιος μπορεί να μπει. Ξέρεις, μιλάμε για παιδιά που ήταν οικέτες. Ο οικέτης ήταν κάτι ιερό. Ακόμα και στην αρχαιότητα υπήρχε πολύ μεγάλο σεβασμός στον οικέτη. Δεν τολμούσε κάποιος να βγάλει τον οικέτη από έναν ναό και να τον κακοποιήσει, πόσο μάλλον να τον δολοφονήσει. Καταφύγιο είναι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ δείχνει το πόσο, τι απώλεια ανθρωπινότητας υπήρχε από τους κακοποιητές, ώστε να οδηγήσουν να βγάλουν 140 παιδιά μαζί με ενήλικες και τον ιερέα και την οικογένειά του από ένα ναό και να τους εκτελέσουν μπροστά στον χώρο εκεί. Και τα παιδιά αυτά να θαυτούν μαζί με τους ανθρώπους στο σημείο αυτό.
Έχω να κάνω μια ερώτηση. Όταν μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την Πολωνία, για θαλάμους αερίων, για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, το μυαλό των περισσότερων πάει στο Auschwitz. Η Τρεμπλίνκα δεν ήταν τόσο γνωστή, κύριε Κοσμίδη, και εσείς που ασχολείστε ενεργά και συστηματικά με αυτό το ζήτημα, πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση, είτε από την δική μας πλευρά ως Ελλάδα, να δούμε ποιοι ήταν οι Εβραίοι, ποιος ήταν ο αριθμός που έφυγαν τότε, και από την πλευρά της Πολωνίας, αν και η δική τους πλευρά, οι δικές τους κυβερνήσεις έδειξαν κάποια καθυστέρηση πάνω στο ζήτημα αυτό της ανάδειξης της πραγματικής ιστορίας και των πραγματικών γεγονότων δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Θέτεται ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, το θέμα της διαχείρισης της μνήμης και μάλιστα και την λεγόμενη μεταμνήμη, τη μνήμη που δημιουργείται μετά τη μνήμη. Καταρχήν, η μνήμη δεν είναι καθολική. Δυστυχώς δεν είναι καθολική. Αν ήταν καθολική, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος. Αφενός λοιπόν η μνήμη δεν είναι καθολική, δεν είναι ούτε οικουμενική, προσπαθούμε να την κάνουμε οικουμενική και δεν είναι και κτήμα όλων των ανθρώπων. Επίσης είναι έρμεο της πολιτικής. Το τι θα επιλέξει μια χώρα να προβάλλει, το πώς θα το προβάλλει και αν θα το προβάλλει είναι ζήτημα της πολιτικής της στόχευσης. Και μάλιστα όταν λέω χώρα, πολλές φορές είναι σε επίπεδο χώρας, άλλες φορές είναι σε επίπεδο κυβέρνησης, άλλες φορές είναι σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων. Η Τρεμπλίνκα είναι το δεύτερο στρατόπεδο εξόντωσης σε αριθμό θυμάτων μετά το Auschwitz. Έτσι. Μιλάμε για 800.000 τουλάχιστον εκτελεσμένους, κυρίως εβραϊκοί πληθυσμοί από την Πολωνία και την κατεχούμενη Ευρώπη, αλλά και Πολωνοί, καθολικοί Πολωνοί δηλαδή, και Ρωμά σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Το γιατί το Auschwitz είναι μια βιομηχανική τουριστική βιομηχανία αυτή τη στιγμή, έχει πολύ συγκεκριμένους λόγους και μπορώ να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα δεν θα ήθελα έτσι να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, αλλά το τι έκανε η Ελλάδα με την Τρεμπλίνκα, καταρχήν είναι ευτυχές ότι με την δημιουργία και του μνημείου στην Ξάνθη ολοκληρώθηκε ο κύκλος πλάστων της μνημόνευσης στον χώρο. Κάθε πόλη πια αυτή τη στιγμή έχει ένα σημείο να αφορά στην Τρεμπλίνκα. Όμως, όπως πάντα λέμε, ένα μνημείο δεν αρκεί για να πούμε ότι. Αναγράφηκε τελικά. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε, θυμάμαι, με τον διευθυντή του μουσείου. Ότι μετά από την εκδήλωση που είχε γίνει εδώ, μετά το αφιέρωμα, τα ονόματα θα αναγραφούν. Ωραία. Στην Τρεμπλίνκα το κεντρικό μνημείο. Τα ονόματα των δικών μας Εβραίων, των συμπολιτών μας Εβραίων. Των Ελλήνων Εβραίων. Έτσι, των Ελλήνων, έτσι, των Ελλήνων Εβραίων. Αν έχει ολοκληρωθεί και ο κατάλογος των Όχι. Ελλήνων Εβραίων. Ούτε το ένα, ούτε το ένα έχει Τρεμπλίνκα. Γίνει και το άλλο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Και ευτυχώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί ακριβώς είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να συλλέξουμε. Και η Τρεμπλίνκα θέλει με πολύ προσοχή να ξέρει ότι τα ονόματα τα οποία θα συμπεριλάβει αιωνίως σε αυτό το μνημείο θα είναι αυτά τα οποία όντως πρέπει να μνημονεύονται. Πρέπει να γίνουν και οι Έλληνες. Αλλά σε επίπεδο χώρου το μνημείο στην Τρεμπλίνκα. Η Τρεμπλίνκα καταρχήν κατασκευάστηκε επί Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 60. Ξέρετε, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στη Γερμανία και στην Πολωνία και στην Αυστρία έγιναν πεδίο και τέτοιων συγκρούσεων. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κανείς να δει πώς διαχειρίστηκαν στον ψυχρό πόλεμο οι μεγάλες δυνάμεις Δύσης και Ανατολής τα μνημεία αυτά. Και οι δύο πλευρές θέλησαν να προβάλλουν το δικό τους αφήγημα για το τι συνέβη εκεί πέρα, ποιους έπρεπε να μνημονεύσουν και ποιοι τα απελευθέρωσαν. Αυτό φαίνεται ακόμα και στα γλυπτά που υπάρχουν μέσα στους χώρους. Κάποια μάλιστα αποσύρονται γιατί θεωρούνται πάρα πολύ προπαγανδιστικά, θα έλεγα. Και γίνεται αυτό ακριβώς μια συζήτηση για τη μνήμη μετά τη μνήμη και πώς διαχειριζόμαστε τη μνήμη και ποια είναι η ιστορία αυτής της διαχείρισης. Σε εκείνο λοιπόν το μνημείο υπάρχει ένας λίθος που αναφέρει το όνομα Ελλάδα. Μνημονεύοντας τους Έλληνες. Υπάρχει όμως και ένας λίθος που αναφέρει το όνομα Βουλγαρία. Και εκεί προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αφενός, αν πρέπει να θεωρούνται οι Έλληνες της Βουλγαρίας, οι Έλληνες μάλλον της κατεχόμενης από τη Βουλγαρία, οι Έλληνες Εβραίοι από την κατεχόμενη περιοχή. Ναι, ήταν κρατούμενοι τότε. Κτήμα της Βουλγαρίας. Αυτό είναι ένα μπέρδεμα ιστορικό. Όχι μόνο δύσκολο μπέρδεμα ιστορικό, είναι και διπλωματικό ζήτημα. Ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας κάνει πολλές προσπάθειες να αφαιρεθεί αυτός ο λίθος, γιατί θέλει να απεκδηθεί πλήρως την ευθύνη της Βουλγαρία για την εκτέλεση των Ελλήνων Εβραίων της κατεχόμενης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λέγοντας ότι εμείς σώσαμε τους Εβραίους της Βουλγαρίας, δεν λένε όμως ότι ακόμα κι αν έγινε έτσι. Αυτή η σωτηρία ξεπληρώθηκε με το να στέλνουν στην Τρεμπλίνκα τους Έλληνες Εβραίους της κατεχόμενης περιοχής. Και εκεί λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η μνήμη δεν είναι απλά εκδηλώσεις με μαθητές που χρειάζονται και ξέρετε ότι επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Η μνήμη είναι και εθνική στρατηγική. Εκεί είναι μια χώρα να ενσκύψει, να παρακολουθήσει και αν με ρωτάτε αν η Ελλάδα παρακολουθεί αυτούς τους χώρους, θα σας πω αυτό που μου έχουν πει οι υπεύθυνοι χώρων,
ότι δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις η Ελλάδα δεν σχετίζεται με χώρους που την αφορούν. Στο μουσείο του Auschwitz ακόμα δεν έχει ανοίξει η ελληνική έκθεση. Ενώ όλες οι άλλες χώρες έχουν κάνει τις εθνικές τους εκθέσεις και εκεί μιλάμε για μια έκθεση που δεν αναφέρεται μόνο στους Έλληνες Εβραίους, αναφέρεται και σε κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες και πολιτικούς κρατούμενους και αντιστασιακούς που στάλθηκαν από την κατεχόμενη Ελλάδα στο Auschwitz. Η Ελλάδα λοιπόν ακόμα δεν έχει κάνει τα εγγένεια, ξέρω ότι πορεύεται σε ολοκλήρωση το έργο αυτό. Σε άλλους χώρους όμως που υπάρχουν μνήμες Ελλήνων κρατουμένων και εκτελεστέντων, δυστυχώς η ελληνική παρουσία είναι ανύπαρκτη. Και παρά τις οχλήσεις των διευθυντών των μουσείων στις αντίστοιχες ελληνικές αρχές για να παραστούν και να δείξουν ένα ενδιαφέρον και εκείνοι για τη διαχείριση αυτών των χώρων. Μάλιστα. Με την Τρεμπλίνκα νομίζω ότι φτιάχνουμε, οικοδομούμε με μια σχέση συνεργασίας ευρύτερη, εμπλέκονται φορείς και πλέον είναι και στα χέρια των αρχών να αποφασίσουν πώς θέλουν να πορευθούν. Άλλωστε, στη φάση που είμαστε, η μνήμη γεννά, όπως είπαμε, γέφυρες και τις γεννά και στο παρόν. Και δεν μιλάμε μόνο αυτή τη στιγμή για το ζήτημα των Ελλήνων Εβραίων, μιλάμε και για τις σχέσεις των ευρωπαϊκών λαών και ευρωπαϊκών κρατών. Οπότε, πηγαίνοντας στην Τρεμπλίνκα, δεν πάμε απλά στην Τρεμπλίνκα, πάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την Πολωνία. Και η επίσκεψη σήμερα του κυρίου Πανάσιου στην Ξάνθη, η οποία δεν θα σχετίζεται με τα θέματα της Τρεμπλίνκας, προσπαθούμε να αναδείξουμε μια άλλη ιστορία, αυτή της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ορθοδόξων στην Πολωνία. Άλλωστε, είμαστε σε πλαίσιο Χριστουγέννων και για το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης είναι σημαντικό οι εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο να δημιουργούν μια ανάταση στους ανθρώπους. Μια πνευματική ανάταση και μια γνωριμία με τον οικουμενικό πολιτισμό, θα έλεγα, της καθημερινής Ανατολής. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Θα δούμε μετά τους τίτλους επικαιρότητας αν θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τον κύριο Πανάσιουκ. Αλλιώς θα τον συναντήσουμε το απόγευμα σήμερα στην Εσπερίδα. Ζητώ λοιπόν από όλους λίγο την υπομονή σας. Τίτλοι επικαιρότητας και θέλω να πιστεύω ότι θα επανέλθουμε με το ίδιο θέμα.